να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Και δεν θα σας πάω σε κάποια περιοχή της Κρήτης, θα σας ταξιδέψω στην Αθήνα και χαμογελάω, γιατί εκεί στην πρωτεύουσα, στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος, μας περιμένει ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο το έχετε αγαπήσει και εσείς μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV, αλλά και εμείς, γιατί έχουμε συνεργαστεί μαζί του και έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολύ ωραία με πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το βλέπετε. Είναι ένα κορίτσι το οποίο λάμπει. Μαρία Καπύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικολέτα, καλησπέρα Μπάμπη. Μια εορταστική καλησπέρα. Ο Μπάμπης δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά θα σου πω καλησπέρα και από τον Μπάμπη. Εγώ του θέλω την καλησπέρα μου, όπως και σε όλο το κριτικό μας κοινό. Έτσι. Μια εορταστική καλησπέρα από την Κατάμε στην Πλατεία Συντάγματος. Γεμάτη κόσμο, οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους που έχουν βγει να κάνουν τη βόλτα τους, την τελευταία τους βόλτα, την τελευταία Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα. Εδώ η πλατεία είναι γεμάτη ανιματέρ, καλικάτζαρους για να διασκεδάσουν τους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα, όπως μπορείτε να δείτε και να ακούσετε, πίσω μου υπάρχει και συναυλία με τους Πολκάρ στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δημοθηναίων. Πολλά φώτα, πολλά φωτάκια. Δεν ξέρω, ελπίζω να μ' ακούς καλά στην επιστροφή, γιατί καταλαβαίνω ότι ο ήχος είναι αρκετά δυνατός. Μάλιστα, ήταν και από το άγχος σου αυτό, να προλάβουμε να κάνουμε τη σύνδεση για να μπορείς να μας ακούς. Μία στολισμένη πλατεία Συντάγματος, μία πολύ όμορφη πλατεία Συντάγματος, η οποία γίνεται βέβαια και αποδέκτης και πολλών κριτικών που επιλέγουν να περάσουν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Ακριβώς, Νικολέτα, σε ακούω πάρα πολύ καλά. Είναι γεμάτη κόσμο και Έλληνες και τουρίστες, όπως βλέπουμε. Που είναι και ένα δείγμα ότι έτσι η τουριστική μας περίοδος μάλλον τελικά έχει επεκταθεί όντως. Ναι, είναι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ λοιπόν αυτά τα οποία δίνεις. Εκεί λίγο παρακάτω είναι και από τους κεντρικότερους δρόμους όμως, τους εμπορικούς δρόμους, η Ερμού. Φαντάζομαι ότι τώρα δεν πέφτει καρφίτσα. Η Ερμού είναι γεμάτη κόσμο, όπως και τα μαγαζιά, για τον κόσμο που παίρνει τα δώρα του έτσι την τελευταία στιγμή και θα είναι και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα. Η Αθήνα, νομίζω, Μαρία μου, προσφέρεται τις ημέρες των γιορτών, προσφέρεται και το χειμώνα, κυρίως το χειμώνα θα σου πω εγώ, τουλάχιστον βάσει του δικού μου γούστου, για να είναι ένας από τους προορισμούς μας. Έχει ένα χαρακτήρα, ειδικά το κέντρο της Αθήνας, στολισμένο και οι δρόμοι, πολύ ιδιαίτερο, που θεωρητικά η Ελλάδα δεν είναι ένας χειμερινός προορισμός, αλλά η Αθήνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κορυφαίος χριστουγεννιάτικος προορισμός και με όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που συμβαίνουν στο κέντρο της χώρας. Τι σου κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες, έτσι καθώς κινείσαι και κάνεις τη βόλτα σου στην περιοχή? Ότι βλέπεις κόσμο είτε σε μια πολύ γιορτινή κατάσταση που πάει να πάρει τα τελευταία δώρα, είτε που να είναι κατά τη διάρκεια της δουλειάς του και να τρέχει μέσα στο όντως. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο της πρωτεύουσας, ότι βλέπεις ό,τι υπάρχει εκεί έξω, μια ζωή γεμάτη αντιφάσεις. Μια ζωή γεμάτη αντιφάσεις, πολύ σωστά το θέτεις. Άρα τα τελευταία ψώνια, τώρα αυτή η ώρα είναι για τα τελευταία ψώνια, για τις υποχρεώσεις και με επίκεντρο πάντα τους μικρούς μας φίλους. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Μαρία μου, μας ταξίδεψες στην πρωτεύουσα, μας ταξίδεψες στην Αθήνα. Για όλους εμάς που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε τις ημέρες αυτές, ελπίζουμε να το κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για να σας συναντήσουμε και από κοντά και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας έδωσες και για το ρεπορτάζ, το οποίο το κάνεις και με μεγάλη επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να σας δω εδώ, να ευχηθώ σε όλους εσάς εκεί και στο κανάλι αλλά και στο αγαπημένο μου νησί. Καλή χρονιά, καλές γιορτές, να τις ζήσουμε όπως θέλουμε, με ψυχική αλλά και σωματική υγεία. Τι ωραίες ευχές και τι ωραίο χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Καπύρη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν.